Πίσω στα δικά μας, τις ρογμές που προκάλεσαν οι διαρροές στην ψηφοφορία για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών επιχειρούν να διαχειριστούν τα κόμματα. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας λέει είναι αραγής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης διερωτήθη πώς παραμένει στο ίδιο κόμμα ο Πολάκης με τον Κασελάκη, αφού ο βουλευτής υβρίζει την προσωπική ύπαρξη, όπως είπε, του Στέφανο Κασελάκη που παντρεύτηκε τον σύντροφό του. Από τη μεριά του, ο κ. Κασελάκης υποστήριξε πως το Πασόκ ξεπέρασε σε συντήρηση τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει ότι το Πασόκ είναι ήδη αξιωματική. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι στα κόκκινα και την επόμενη ημέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Στην κυβέρνηση, παρότι 52 γαλάζιοι βουλευτές απήχαν ή καταψήφισαν, τονίζουν ότι προχωρούν ενωμένοι και αποφασισμένοι στις επόμενες μεταρρυθμίσεις, με πρώτη την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Είναι η πιο συνεκτική, η πιο αραγής, η πιο ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα για αποφάσεις που αφορούν όλους τους πολίτες. Άρα δεν και αυτό θα το δείτε. Ταυτόχρονα επικρίνουν όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Εδώ βγαίνει ο Πολάκης και υβρίζει την προσωπική ύπαρξη του Κασελάκη, του αρχηγού του. Πώς μπορούν τώρα αυτοί οι δύο και μένουν στο ίδιο κόμμα, αυτό μόνο αυτοί που θα καταλάβουν. Ο Στέφανος Κασελάκης πάντως ανέβασε βίντεο στο οποίο χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ πιο συντηρητικό από τη Νέα Δημοκρατία. Το προοδευτικό ΠΑΣΟΚ ξεπέρασε σε συντήρηση μέχρι και τη Νέα Δημοκρατία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά είναι ήδη αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι απλά αν θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ, αλλά πότε θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Ήδη στις μετρήσεις είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αποδοκίμασε τους χειρισμούς και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα όμως που αγωνιούν, ψηφίζουν όλα τα αντιδραστικά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη ως δήθεν προοδευτικά. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα νέα, η άνοδος στα γκάλοπ του κανένα από το 18,1% τον Οκτώβριο, στο 27,8% τον Ιανουάριο και η εδραίωσή του στη δεύτερη θέση πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργία προκαλεί προβληματισμό στην κυβέρνηση.